Γέροντα, ευλόγησο να ρωτήσουμε κάτι για τα δογματικά. Λένε πάρα πολλοί ότι όποιος διακόπτει τη μνημόνευση του Πατριάρχη αυτή τη στιγμή είναι εκτός εκκλησίας. Είναι το ίδιο με τους ζηλωτές. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Όποιος λέει ότι όποιος κόβει το μνημόσυνο είναι σχισματικός και εκτός της εκκλησίας, αυτός είναι αιρετικός. Γιατί είναι αιρετικός? Γιατί την οκουπή του μνημοσύνου τη θέσπισε ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Επομένως κατηγορεί την Εκκλησία ότι επανελειμμένη που θέσπισε αυτόν τον κανόνα. Γι' αυτό είναι αιρετικός. Επίσης λένε κάποιοι ότι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να ελέγχουμε τους ανωτέρους στα εκκλησιαστικά, γιατί είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, δηλαδή είτε ηγουμένοι είτε δεσποτάδες. Όποιος λέει ότι δεν επιτρέπεται ο έλεγχος στην Εκκλησία είναι αιρετικός, γιατί λέει αντίθετα από ό,τι λέει η Εκκλησία. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεου στην Έφεσο? Τους δε αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, είναι και λυπή φόβουν έχουση. Τι λέει στο μαθητή του τον Τίτο στην Κρήτη? Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον. Και αλλού πάλι αυτό ισχύει για τους αυτούς που έχουν πνευματική ηγεσία, ναι. Και οι λαϊκοί μπορούν να ελέγξουν. Και μη συγκοινωνείτε τις έργες της ακάρπης, μάλλον δεν και ελέγχεται. Αυτό ισχύει και για τους λαϊκούς. Όχι μόνο να συγκοινωνούμε, αλλά και να ελέγχουμε. Λαϊκούς, ναι. Όσοι λένε ότι δεν επιτρέπει το έλεγχο στην Εκκλησία είναι αιρετικοί. Γιατί η Εκκλησία θέσπισε τον έλεγχο. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ο πιο ελεγκτικός. Άσκησε έλεγχο περισσότερο από όλους τους άλλους πατέρες.